Καλησπέρα, χρόνια πολλά στο Στανέστη. Ακόμα μία δράση του Εμπορικού Συλλόγου που είχε ως στόχο την ανταπόδοση της προσπάθειας που κάνουν οι επαγγελματίες της πόλης προς τους καταναλωτές, ήρθε στο τέλος της. Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, η συμμετοχή που πέρασε κάθε προσδοκία και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι φτάσαμε σε επίπεδα προγενέστερων δράσεων που ήταν πολύ πιο έντονες λόγω εκδηλώσεων και λόγω προθετικών ενεργειών. Άρα πιστεύουμε πλέον ότι ο κόσμος αγκαλιάζει τα εγχειρήματα αυτά. Ούτως ή άλλως έχουμε στο σχεδιασμό μας το επόμενο διάστημα να κάνουμε και νέες προθετικές που θα εξελίξουν την εν λόγω δράση και θα είναι σε διαδραστικές με τον καταναλωτή σε σταθερή μηνιαία βάση. Ένα σχέδιο που το έχουμε πει αρκετές φορές και θέλουμε το επόμενο διάστημα το φέρουμε σε πέρας και να ολοκληρωθεί. Άρα να κουμπώσει αυτό που λέμε το ολοκληρωμένο project της κάρτας καταναλωτή. Όσον αφορά τη συγκεκριμένη δράση, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους καταναλωτές που πήραν μέρος και στήριξαν αυτή τη δράση. Τους επαγγελματίες οι οποίοι στηρίξαν οικονομικά και αυτοχρηματοδοτήθηκε όλη η δράση. Πάντα δείχνουν ότι στηρίζουν τις πρωτοβουλίες του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνονται ένα με αυτές και βάζουν από το υστέρημά τους, τις δύσκολες αυτές περιόδους που διανύουμε, το κόστος και ό,τι αυτό συνεπάγεται για το καλύτερο αποτέλεσμα και για να δείξουμε ότι ανταποδίδουμε αυτό που θέλουμε στους καταναλωτές. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο Γρεβενών για την παραχώρηση του Δημοτικού Καταστήματος στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου για το διάστημα αυτό που έγινε η δράση, όπου εκεί εξαργυρώθηκαν οι λαχνοί. Να μην μακρηγορήσουμε, είναι μια μέρα όπου σήμερα θα γίνει κλήρωση. Την κάνουμε στα κοντά να δείξουμε ότι στον κόσμο είμαστε άμεση και ανταποκρινόμαστε στην ολοκλήρωση της δράσης. Έχουμε συγκεντρώσει αρκετές ωρεπιταγές που θα κληρωθούν σήμερα. Ο αριθμός είναι 144, άρα 144 τυχεροί καταναλωτές θα λάβουν ωρεπιταγές, οι οποίες μπορούν να εξαργυρώσουν τα καταστήματα με διαφορετικές αξίες η καθεμία, ανάλογα τι προσέφερε το κάθε κατάστημα. Αυτά από μένα, το λόγο στον κύριο Βασίλη, για να μας πείτε να κάνει τη διαδικασία με απόλυτη διαφάνεια όπως την έχουμε κάνει τόσες φορές. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Να πω μόνο να συμπληρώσω λίγο στον Κωνσταντίνο ότι η αξία των ωρεπιταγών ξεπερνάει τις 2.000 ευρώ. Και να πάμε στο θέμα της κλήρωσης, την κάνουμε όπως πάντα με την πλατφόρμα τη Random.org, η οποία μας παράγει τυχαίους αριθμούς. Είναι μια ελεύθερη πλατφόρμα που βρίσκεται στο ίντερνετ. Μας παράγει τυχαίους αριθμούς. Έχουμε 144 δωρεπιταγές και έχουμε 4.966 λαχνούς που έχουν να μοιραστεί στον κόσμο. Θα ζητήσουμε από την πλατφόρμα να μας βγάλει 144 τυχαίους αριθμούς. Αυτό βγάζει μια λίστα ουσιαστικά. Με 144 παίρνουμε τη λίστα και τη βάζουμε δίπλα στις 144 δωρεπιταγές. Λοιπόν, ζητάμε 144 τυχαίους αριθμούς. Από το 1 ως το 4.966. Εντάξει. Και αφού είμαστε έτοιμοι, παίρνουμε τους αριθμούς. Ωραία. Αυτοί λοιπόν που φέρονται και στην τηλεόραση είναι οι αριθμοί που κερδίζουν. Υπάρχουν 2.000 ευρώ που το προσφέρουν τα καταστήματα της πόλης και ελπίζουμε οι καταναλωτές να πάνε να τα πάρουν και να τα χαρούν όσο καλύτερα γίνεται. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Επί της διαδικασίας απλά όλοι οι καταναλωτές θα λάβουν το μήνυμα. Με το μήνυμα αυτό το κατάστημα θα ενημερωθεί αντιστοίχως που θα δώσει δωρεπιταγές. Άρα απλά με το μήνυμα μπορεί να προσέλθει από την επόμενη μέρα στο κατάστημα και να εξαργυρώσει τη δωρεπιταγή με το κινητό του που έχει ανοίξει το μήνυμα. Είναι πολύ απλή διαδικασία και εύκολη. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής επικοινωνίας που είναι εδώ πέρα και μας στηρίζουν πάντα. Έχουν δείξει πάντα ότι είναι δίπλα μας. Όλα τα ΜΜΕ τα οποία ίσως σήμερα δεν μπορούσαν να παρευρεθούν εδώ πέρα, αλλά έχουν δείξει ότι είναι κοντά μας και προωθούν και προάγουν το έργο του Εμπορικού Συλλόγου, το οποίο να τονίσουμε ότι ο σκοπός μας είναι απλά και μόνο να προβάλλουμε την περιοχή, να προωθήσουμε τις δράσεις και με την ευκαιρία αυτή μπορώ να κάνω μια μικρή αναφορά και για το επικείμενο φεστιβάλ, το οποίο φέτος με κενό 2 χρόνων λόγω του COVID δεν πραγματοποιήθηκε. Θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Υπό σχεδιασμός
είναι και οι ημερομηνίες έχουν οριστικοποιηθεί. Θα γίνει τις τελευταίες μέρες του Ιουνίου, με κορύφωση τη Λευκή Νύχτα. Άρα είμαστε σε επαγρύπνηση, τώρα που ήρθε η κανονικότητα, όσο αυτή μπορούμε να την πούμε, να ξαναενεργοποιήσουμε τις δράσεις που αγάπησε και αγκάλιασε ο κόσμος, για να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για την πόλη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.